Ξέρετε, η ελαιοσυγκομιδή δημοσιογραφικά, δημοσιογραφική υποκειμενική άποψη, αντικειμενική άποψη, όπως θέλετε, φεύγει. Ωστόσο, έχουμε μπροστά μας τα κηπευτικά, έχουμε μπροστά μας τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, έχουμε μπροστά μας το επόμενο 7μηνο, 8μηνο και τον τρίγο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο σχεδιασμός με τους εργάτες γης θα πρέπει να τρέξει και θα πρέπει να έχουμε και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Περογιαννάκη, είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου στη Βιάνο και πρόεδρος κοινότητας Εμπάρου. Την καλησπέρα μας, κύριε Περογιαννάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αναφέρθηκε ο κύριος Βαρδάκης βέβαια σε εσάς, αναφορικά με τη συμφωνία πριν από ένα χρόνο περίπου με τον Μπαγκλαντές. Όντως δεν έχουν έρθει οι εργάτες γης από την συγκεκριμένη χώρα στην περιοχή σας για να βοηθήσουν? Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Βαρδάκης. Τα έχουμε παλέψει μαζί εδώ και ένα χρόνο, τρέχουμε πάνω κάτω. Η αρχική συμφωνία που έγινε με τον Μπαγκλαντές απέτυχε τελείως. Δεν ήρθε κανείς εργάτης, μα κανείς. Κανείς. Και να βρεθεί ένας να μου πει εμένα εδώ στην περιοχή της Βιάνολα και σε ολόκληρη την Κρήτη, αν ήρθε ένας εργάτης. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η τελευταία συμφωνία που υπογράφηκε τώρα με την Αίγυπτο δεν είναι υλοποίησιμη. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Πρώτον, λένε ότι θα έρθουν οι 5.000 εργάτες. Οι 5.000 εργάτες δεν φτάνουν να πάνε σε ένα νομό. Δεν καλύπτουν δηλαδή τους εργάτες. Δεν φτάνουν για ένα νομό. Οι αρχές. Το σπουδαιότερο είναι ότι οι αρχές που είπε ο κ. Βαρδάκης θα επιλέγουν ποιοι θα έρθουν, ποιους θα στείλουν στην Ελλάδα. Ποιοι θα έρχονται. Το δεύτερο είναι ότι εγώ, ο παραγωγός, πρέπει να καταβάλω 2.000 τα έξοδα αυτά για να έρθουν οι εργάτες εδώ. Πώς ξέρω εγώ ποιοι εργάτες θα έρθουν, αν είναι ικανοί, και το σπουδαιότερο ότι δεν μπορεί να τους πάρει κάποιος άλλος. Δηλαδή, τους παίρνω εγώ. Εγώ θα τους έχω. Ξέρω αν μία συμφωνία αυτή, λοιπόν είναι, η οποία δεν είναι πρακτικά υλοποιήσιμη. Αυτό το οποίο μας λέτε. Δεν είναι καθόλου υλοποιήσιμη. Μάλιστα. Φταίει ναι. Καθεαυτά η κυβέρνηση έπρεπε να δώσει λύση εχθές και να πω και κάτι άλλο τελευταίο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γιατί ήδη παραμένοντες εργάτες που ήταν εδώ δεν τους δώσαν μια παράταση δίμηνη, τρίμηνη, δεν ξέρω πώς θα το φτιάχνανε. Να είχε λυθεί κάπως το πρόβλημα. Οι επιπτώσεις στην παραγωγή, θέλω να μου πείτε λίγο. Πάμε στο πρακτικό σκέλος της παραγωγής. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εργάτες γης αυτή τη στιγμή στη Βιάνο. Οι επιπτώσεις, ποιες είναι? Οι επιπτώσεις είναι, Παναγιωτόπουλε, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, θα μείνουν πολλές Αιγαίες αμάζευτες στην περιοχή, ειδικά της Εμπάρου αλλά και της Βιάνου. Θα μείνουν Αιγαίες αμάζευτες, θα χαθούν Αιγαίες, θα χαθούν πάρα πολλά χρήματα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Περογιαννάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτό είναι...